Φαντάζομαι όλοι ξέρετε τον Kim Jong-un και φυσικά τη χώρα του, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας. Πολλοί έχετε Facebook και πολλοί θα γνωρίζετε ότι ο Kim Jong-un είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, αφού ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας γνωρίζει ελληνικά και μάλιστα έχει και μια σελίδα όπου μας ενημερώνει στα ελληνικά για την καθημερινότητά του. Φυσικά μέσα στα όλα και στα όλα που σχολιάζει ο παντοδύναμος ηγέτης αναφέρεται και στα αθλητικά της χώρας του και συγκεκριμένα την κορυφαία ομάδα, την Pyongyang Fighters. Αποφάσισα λοιπόν πως η καλύτερη ομάδα στη Βόρεια Κορέα και ενδεχομένως και στον κόσμο πρέπει να είναι η πρώτη ομάδα εκτός Ευρώπης που θα κάνω παλτά. Και αυτό το πράγμα θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Πάμε να δούμε 5 παλτά που πέρασαν από τους Pyongyang Fighters. Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει σε ομάδα. Δεν μπορώ να βρω παλτά. Όχι ότι δεν υπάρχουν παίκτες, έχουν παίξει πάρα πολλά άτομα στην Pyongyang Fighters. Απλά είναι όλοι καλοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η ομάδα νικάει πάντοτε με ό,τι και να παίξει. Γενικά είναι τρομερά σκορ. Βλέπω εδώ. Βλέπω ότι οι παίκτες τους βάζουν. Μέχρι και ο Τέρμας εδώ είχε βάλει 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Τι φας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει ούτε ένα παλτό. Πώς γίνεται μια ομάδα να είναι τόσο καλή που να μην έχει ούτε ένα παλτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ω, βρήκα ένα παλτό. Βρήκα ένα παλτό. Ναι, και για το 1% που δεν κατάλαβα είναι πρωταπριλιά και ναι, αυτά.